Στη Βηρυτό επέστρεψε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Σαάντ Αλ Χαρίρι, που είχε υποβάλει την παρέτησή του στον πρόεδρο της χώρας Μισελ Αούν από τις 4 Νοεμβρίου. Η ευνηδιαστική του παρέτηση προκάλεσε πολιτική κρίση στο Λίβανο, ενώ θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας νέας αντιπαράθεσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας που στηρίζει τον πρωθυπουργό και του Ιράν που στηρίζει τη Χεζμπολάχ. Ο Χαρίρι, αφού επέστρεψε από το Παρίσι, παρακολούθησε και τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας δίπλα στον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρόεδρο της Βουλής. Για χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας ασθενειών μέρα με την ημέρα στην Ιεμένη προειδοποιεί η έρευνα που χρηματοδοτούν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις της χώρας δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Την κατάσταση επιδεινώνει ο αποκλεισμός των βασικών λιμανιών της Ιεμένης από τον αραβικό συνασπισμό που δρά κατά των Ιρανόφιλων ανταρτών στη χώρα. Στην κορυφή του καταλόγου με τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα του 2017 βρέθηκε η Kendall Jenner, εκθρονίζοντας τη Gisele Bündchen που κατήχε την πρώτη θέση από το 2002. Η 22χρονη αδελφή της Kim Kardashian κατέκτησε την κορυφή της λίστας του περιοδικού Forbes με ετήσιες απολαβές 22 εκατομμύρια δολάρια. Η Kendall Jenner έχει ήδη λανσάρει τη δική της συλλογή ρούχων και μετρά 84 εκατομμύρια followers στο Instagram.